πλήθος υγειονομικών, περιβαλλοντικών και αγορονομικών παραβάσεων βεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με βασικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μία καταγραφή στους συμπολίτες μας για να ξέρουν ότι παρά τα τρομερά προβλήματα και σε προσωπικό που έχουμε, και αυτό είναι πραγματικό που σας λέω, διότι οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, και παρά του ότι υπάρχουν προβλήματα στην αγορά, προσπαθούμε να κάνουμε με σοβαρότητα και εντιμότητα τη δουλειά μας, να υπάρχει η παρουσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα του κράτους, έτσι ώστε για να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, που το δημόσιο συμφέρον δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συμφέρον του απλού πολίτη. Να μην αισθάνεται κανένας μόνος του. Επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κολυμπητήρια, αθλητικοί σύλλογοι και γυμναστήρια, λαϊκές αγορές, ακόμα και το πόσιμο νερό των σχολικών μονάδων μπήκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Οι εποχές είναι δύσκολες. Η δημόσια διοίκηση έχει τα σοβαρά της προβλήματα, διότι μας έχει φύγει το 50% του προσωπικού μας. Τα προβλήματα όμως στην αγορά και σε ό,τι έχει σχέση με τις τιμές, με την υγεία, με τη δημόσια υγεία εννοώ, με την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέρα με τη μέρα αυξάνονται τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να επιλύσουμε αρκετά εξ αυτών, προσπαθούμε. Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις, επευλήθησαν πρόστιμα ή ακόμα σφραγίστηκαν επιχειρήσεις.